Αλληλούια. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 355. Σελίς 355 είναι από το βιβλίο Βασιλέων Α, κεφάλαιο ΚΑΑ, 21 κεφάλαιο, σελίς 355, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μετά δε ταύτα τα πράγματα, Ναβουθέο Ισραηλίτης είχε αμπελώνα εν Ιεζραήλ πλησίον του παλατίου του Αχάβ, βασιλέως της Σαμαρίας. Και λάλησεν ο Αχάβ προς τον Ναβουθέ λέγον, «Δώσ' μη τον αμπελώνα σου, δια να έχω αυτόν κήπον λαχάνων, επειδή είναι πλησίον του οίκου μου, και θέλω σι δώσει ανταυτού αμπελώνα καλύτερον παρά αυτόν, ή αν είναι αρεστόνησε, θέλω σι δώσει το αντίτιμον αυτού εις Αργύριον». Ο δε Ναβουθέ είπε προς τον Αχάβ, «Μη γέννητο εις εμέ παρά Θεού να δώσω την κληρονομία των πατέρων μου εις ε». Και ήλθε ο Αχάβ εις τον οίκον αυτού σκυθρωπός και δυσαρεστημένος δια των λόγων των οποίων ελάλησε προς αυτόν Ναβουθέ ο Ισραηλίτης, είπον, «Θέλω σι δώσει την κληρονομία των πατέρων μου». «Δεν θέλω σι δώσει την κληρονομία των πατέρων μου». Και επλαγίασεν επί της κλίνης αυτού και επέστρεψε το πρόσωπον αυτού και δεν έφαγε νάρτον. Και ήρθεν προς αυτόν η Εζάβελ, η γυνή αυτού, και είπε προς αυτόν, «Διατί το πνεύμα σου είναι περίλυπον, ώστε δεν τρώγει σάρτον». Ο δε είπε προς αυτήν, «Επειδή ελάλησα προς Ναβουθέ τον Ιεζραηλίτην και είπε προς αυτόν, δώσ' μη τον αμπελώνα σου αδιαργυρίου, ή αν αγαπάς θέλω σι δώσει άλλον αμπελώνα ανταυτού». Και εκείνος απεκρίθη, «Δε θέλω σι δώσει τον αμπελώνα μου». Και είπε προς αυτόν η Εζάβελ, η γυνή αυτού, «Συ τώρα βασιλεύεις επί τον Ισραήλ, σηκώθητη η φάγη άρτων και συνεύθυμος η καρδία σου. Εγώ θέλω σι δώσει τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ισραηλίτου». Τότε έγραψεν επιστολάς εν ονόματι του Αχαάβ και σφράγισεν δια της φραγίδος αυτού και απέστειλε τας επιστολάς προς τους πρεσβυτέρους και προς τους άρχοντας, τους όντας εν την πόλη αυτή τους κατοικούντας μετά του Ναβουθέ. Και έγραφεν εν τες επιστολές λέγουσα, «Κηρύξατε νηστείαν και καθίσατε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και παρακαθίσατε δύο άνδρας κακούς αντίκρι αυτού, και ας μαρτυρήσουν κατά αυτού λέγοντες, «Συ ευλασφήμισες τον Θεόν και τον Βασιλέα, και εκβάλατε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν και ας αποθάνει». Και έκαμον οι άνδρες της πόλεως αυτού, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες, οι κατοικούντες εν την πόλη αυτού, καθώς εμήνησεν προς αυτούς η Εζάβελ κατά το γεγραμμένον εν τις επιστολές τας οποίας έστειλε προς αυτούς, εκήρυξαν νηστείαν και κάθισαν τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού, και εισήλθαν δύο άνδρες κακοί και κάθισαν αντίκρι αυτού, και μαρτύρησαν οι άνδρες οι κακοί κατά αυτού κατά του Ναβουθέ εναντίον του λαού λέγοντες, «Ο Ναβουθέ ευλασφήμισε τον Θεόν και τον Βασιλέα». Τότε εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και απέθανε. Και απέστειλαν προς την Ιεζάβελ λέγοντες, «Ο Ναβουθέ ελιθοβολήθηκε απέθανε». Και ως ήκουσεν η Εζάβελ ότι ο Ναβουθέ ελιθοβολήθηκε απέθανε, είπε η Εζάβελ προς τον Αχάβ, «Σηκώθητη, κληρονόμησον τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ιεζραηλίτου, τον οποίον δεν ήθελε σι δώσει διαργυρίου, διότι ο Ναβουθέ δεν ζει, αλλά απέθανε». Και ως ήκουσεν ο Αχάβ ότι Ναβουθέ απέθανε, εσηκώθη ο Αχάβ να καταβεί στον αμπελώνα του Ναβουθέ του Ισραηλίτου, δια να κληρονομήσει αυτόν. Αμήν. Ο χειρότερος βασιλιάς που έχει περάσει ποτέ από το λαό Ισραήλ, ο οποίος επόλυσε τον εαυτό του για να πράττει πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Επόλυσε τον εαυτό του, σημαίνει έδωσε τον εαυτό του προκειμένου να έχει κέρδος, ώστε δεν τον ενδιέφερε καθόλου, αντιθέτως ευαρεστεί το θα έλεγε κανείς να πράττει πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Βέβαια το τέλος του τραγικό, αλλά η ζωή του εν αδικία. Και όλα αυτά, αν και
δεν ήταν κακός άνθρωπος, αλλά επηρεαζόταν πάρα πολύ από τη γυναίκα του, την Ιζάβελ, η οποία ήταν σατανική γυναίκα. Δεν είχε βέβαια και καμία σχέση με το λαό Ισραήλ, αλλά ήταν φοβερό πώς τον επηρέαζε και πώς επηρεαζόταν. Όμως επιθυμίες είχε, επιθυμίες που ήταν αντίθετες από το θέλημα του Θεού, και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τις εκπληρώσει στον εαυτό του. Εκείνο που τον ένοιαζε είναι να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι του αρέσει. Τον ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό. Δεν είχε ενδιασμούς. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν είχε φόβο Θεού. Και αυτό ήταν όλο το πρόβλημα αυτού του εν γέννη καλού ανθρώπου. Γι' αυτό και όταν άκουγε την κρίση του Θεού μετανοούσε. Και ο Θεός τον σπλαχνίστηκε και του είπε, επειδή ταπεινώθηκες ενώπιον μου, δεν θα αφήσω το κακό αυτό το οποίο ανέφερα στις ημέρες σου, αλλά στις ημέρες των παιδιών σου. Μία από τις επιθυμίες που ανέβηκε στην καρδιά του ήταν, δίπλα στο παλάτι του υπήρχε ένα μπέλι ενός φτωχού ανθρώπου του Ναβουθέ, και το επιθύμησε. Σκέφτηκε ότι θα ήταν ωραίο να το κάνει κήπο λαχάνων, και δεν δίστασε, παρόλο που ήξερε ότι αυτό ο Θεός δεν το θέλει, γιατί ήταν γραμμένο στον νόμο του Μωυσή ότι η γη δεν θέλει πολύ εις απολωτρίωσιν, είπε ο Θεός, διότι είναι η δική μου, σεις δε στη γη αυτή είστε ξένοι και πάροι και εμπροσθένου. Παρ' όλα αυτά δεν δίστασε καθόλου, πλησίασε τον Ναβουθέ και προσπάθησε να τον δελεάσει. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε σήμερα τις μεθοδίες του διαβόλου. Προσπάθησε να τον δελεάσει, να γίνει και ο Ναβουθέ παραβάτης του Λόγου του Θεού. Πόσα χρήματα θες να σου δώσω, ή αν δεν θέλεις χρήματα θα σου δώσω ένα μπέλι πολύ καλύτερο από αυτό που έχεις, αρκεί να μου το δώσεις. Ο Ναβουθέ όμως, πιστός στο Θεό, σκέφτηκε και φοβήθηκε το Θεό να δώσει αυτό που απαγορεύεται, αυτό που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, που του έδωσε ο Θεός. Θυμηθείτε τον Ισάφ με τα πρωτοτόκια. Πόσο εύκολα ο άνθρωπος δίνει όταν έχει κάποιες επιθυμίες αυτό το οποίο ο Θεός του χαρίζει. Πόσο εύκολα το εγκαταλείπει. Πόσο εύκολα το πουλάει. Ο Αχάβ το πούλησε, αλλά ο Ναβουθέ στάθηκε πιστός. Είναι μη γέννητο. Να σου δώσω αυτό που μου έδωσε ο Θεός, την κληρονομία των πατέρων, που είναι αντίθετο από το Λόγο του Θεού. Και έτσι έφυγε ο Αχάβ άπρακτος και επέστρεψε σκυθροπός και δυσαρεστημένος στο σπίτι του και στη γυναίκα του. Τόσο δε λυπημένος ήταν που δεν έτρωγε κιόλας. Και η γυναίκα του το παρατήρησε. Λέει, γιατί δεν τρως? Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο πήγα στον Ναβουθέ, ζήτησα το αμπελάκι του, δεν μου το έδωσε, και η Ιζάβελ έβαλε το μυαλό της να σκεφτεί. Να σκεφτεί με τον τρόπο που σκέπτεται ο Σατανάς, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Αφού δεν στο έδωσε, εγώ θα τον φωνεύσω. Και να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η σκέψη του διαβόλου, οι μεθοδίες του διαβόλου. Αφού δεν υποτάσσεσαι στο θέλημά του, στο δελεασμό του, στην πρόκλησή του, ακόμη και στην απειλή του, ακόμη και στην πλάνη του και στις κατηγόριες του, θυμώνει, αγριεύει, και η πρόθεσή του είναι ανθρωποκτόνος όν απαρχής να φωνεύσει τον άνθρωπο. Δηλαδή, για να το πούμε καθαρά και εξάστερα, όλους μας επιθυμεί να μας φωνεύσει, να μας πάρει την ψυχή, να μας απολέσει, και αγωνίζεται. Είναι ο αντίδικός μας. Είναι αυτός που μας μάχεται. Είναι αυτός που
σκέφτεται συνεχόμενα τι μπορεί να κάνει για να καταστρέψει τα παιδιά του Θεού. Σκέφτεται συνέχεια. Διαλογίζεται το πονηρό. Είναι πανούργος, πονηρός. Εάν, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Κύριος ήταν μαζί μας και ο Δαβίδ το λέει, ζώτες θα μας είχαν καταπιεί. Κανένας δεν μπορούσε να γλιτώσει. Εκείνο όμως που θα δούμε σήμερα είναι ποιες είναι οι πονηριές του και πώς προσπαθεί να απολέσει τον άνθρωπο. Η Ιεζάβελ λέει, μη στενοχωριέσαι, εγώ θα σου δώσω το αμπελάκι που τόσο πολύ θέλεις. Και αυτή είναι η πονηριά του, εγώ θα σου δώσω, λέει ο διάβολος, αυτό που θέλεις και δεν μπορείς να το πάρεις. Αυτό που θέλεις και δεν έχεις. Είναι έτοιμος και πρόθυμος πάντα να δώσει. Στον Αχαάβ θα δώσει. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκε, βρήκε ομοίους με αυτήν, συνεργούς, τέκνα του διαβόλου, έστειλε επιστολή με υπογραφή του Αχαάβ του βασιλιά, πάρα πολύ απλά, λέγοντας «Κηρύξατε νηστεία στην πόλη σας και καθίσατε τον Αβουθέ επικεφαλής του λαού. Απέναντι βάλετε δύο άντρες, οι οποίοι απλώς θα μαρτυρήσουνε, ψεύδο μαρτυρήσουνε, ότι έβρισε το Θεό και το βασιλέα και εκβάλατε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν και σ' αποθάνει». Και έγινε αυτό. Τόσο εύκολα λοιπόν μπορεί ο διάβολος να νικήσει έναν άνθρωπο που έχει φόβο Θεού, ώστε να αρνηθεί, αρνήθηκε, να υποταχθεί στην πρόκληση και στην πρόταση του βασιλιά Αχάβ τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα θύματα μπορούμε να γίνουμε στον εχθρό της ψυχής μας. Τόσο εύκολα μπορεί ο διάβολος να μας πλανήσει και εμείς να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Η απάντηση είναι ναι, τόσο εύκολα. Ιδίως όταν ο άνθρωπος, ο φοβούμενος τον Θεό, δεν λάβει σοβαρά υπόψη του ότι είναι σε πόλεμο. Αν δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του ότι κινδυνεύει, είναι σε κίνδυνο. Αν δεν λάβει σοβαρά υπόψη του αυτό που λέει η Γραφή, η ψυχή ημών βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο πάντοτε. Δηλαδή όταν είναι αμέριμνος, όταν δεν είναι προσεκτικός, όταν ιδιαιτέρως, όπως λέγει ο Χριστός, δεν προσεύχεται, εύκολα μπορεί να τον παγιδεύσει ο εχθρός. Πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να παγιδευτεί ο αμέριμνος, ο απρόσεκτος, αυτός που δεν προσεύχεται. Και τι δεν προσεύχεται? Να πάρει κατεύθυνση από το Θεό. Αυτός που δεν εισέρχεται στα Άγια δια του Πνεύματος του Αγίου με το αίμα του Χριστού. Εκεί που ο αρχιερεύς Μέγας είναι ο Χριστός, για να λάβει έλεος και να βρει χάρη για τον καιρό της ανάγκης. Δηλαδή αύριο θα υπάρξει ανάγκη στη ζωή σου. Σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αυριανά μας προβλήματα που είναι προετοιμασμένα από τον εχθρό και έρχονται σήμερα. Σήμερα θέλει ο Θεός να έλθουμε εις Αυτόν. Γιατί ο Ναβουθέ έπεσε τόσο εύκολο θύμα, τόσο εύκολο? Τι λέει η πρόταση του διαβόλου? Κηρύξατε νηστεία. Καλό είναι αυτό.
Και από εκεί ξεκινάνε, από την πρόταση στη σχέση του με το Θεό. Νηστεία. Αλλά η δεύτερη πρόταση είναι, ήρθε από τους άρχοντες και τους προκρήτους της πόλης του, θέσατε αυτόν επικεφαλής του λαού. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα. Επικεφαλής του λαού. Και ο Ναβουθέ δέχτηκε μία τιμή, μία εξουσία η οποία δια του ανήκε. Δέχθηκε την πρόταση για κάτι που δεν ήταν δικό του. Του πρόσφερε τιμή, δόξα, εξουσία και άπλωσε το χέρι με χαρά και την πήρε. Χωρίς να καταλάβει, χωρίς να αναρωτηθεί, χωρίς να σκεφτεί ποιος είναι αυτός που μου προτείνει τόσο καλό πράγμα. Και αυτό είναι βασικά η βασική ερώτηση, αδερφοί, που χρειάζεται να κάνουμε. Γιατί έχω αυτή την πρόταση? Γιατί έχω αυτή την προσφορά? Από ποιον? Για ποιο λόγο? Γιατί η παγίδα δεν είναι παγίδα αν δεν έχει τυρί, αν δεν έχει δόλωμα, αν δεν έχει προσφορά. Δεν υπάρχει παγίδα αν δεν υπάρχει προσφερόμενο κάτι. Και αν οι άνθρωποι έχουν αυτή την πονηριά για να πιάσουν ένα ζώο που δεν πιάνεται, ένα ψάρι που δεν πιάνεται, να καταφέρουν κάτι που δεν γίνεται χρησιμοποιώντας δολώματα, πόσο μάλλον ο διάβολος θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα δολώματα και απευθύνεται σε αυτό που σ' αρέσει. Όταν ο ένας ψαράς καλός πάει να ψαρέψει, παίρνει τα καλύτερα δολώματα. Για ποιον? Για τα κατάλληλα ψάρια. Άλλο δόλωμα για αυτή την κατηγορία των ψαριών, άλλο δόλωμα για αυτή την κατηγορία των ψαριών. Δηλαδή σε ένα ποντίκι δεν θα βάλεις δόλωμα ένα ψάρι, τυρί θα βάλεις. Σε μια γάτα δεν θα βάλεις δόλωμα ένα κομμάτι χαλβά, ψάρι θα βάλεις. Γνωρίζοντας την επιθυμία αυτού που επιτίθεσαι, που προσπαθείς να παγιδεύσεις. Στην επιθυμία έχει την κατάλληλη προσφορά. Και η βασική επιθυμία του ανθρώπου είναι η επιθυμία της σαρκός, αυτό που σου αρέσει, η επιθυμία των οφθαλμών, της ψυχής, της καρδιάς, αυτό που θέλεις, και η αλαζονία του βίου, αυτό που επιδιώκεις. Εκεί θα έρθει να σου βάλει το δόλωμα και θα πέσεις. Μία ελπίδα σωτηρίας υπάρχει. Μία. Να εξετάσεις τι είναι αυτό που σου προσφέρεται, από ποιον σου προσφέρεται, και ουσιαστικά να ταπεινωθείς λέγοντας «Δεν το χρειάζομαι, δεν το θέλω». Δεν είναι για μένα, δεν μου αρμόζει. Γιατί πάντοτε η προσφορά είναι κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα. Στο ποντικάκι του βάζουν τυρί, δεν το βρίσκει εύκολα. Βρίσκει άλλες τροφές, τυρί που να το βρει. Του αρέσει πολύ όμως, τάκ το πιάσε. Κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα, που το θέλεις πολύ, εκεί χρειάζεται να δαμάσεις το σώμα σου και να το δουλαγωγήσεις, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μήπως εις άλλους κηρύξας, γιατί το έκανε ο Ναβουθέ, αρνήθηκε στον Αχάβ. Αρνήθηκε την προσφορά του Αχάβ, δεν αρνήθηκε την προσφορά της Ιεζάβελ, γιατί δεν την είδε. Δεν κατάλαβα από ποιον προέρχεται. Είδε μπροστά του έντιμους ανθρώπους, προκρήτους, άρχοντες, οι οποίοι τον τίμησαν, και δεν σκέφτηκε.
για ποιο λόγο με βάζουν επικεφαλής του λαού. Τι είναι αυτό? Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Χωρίς να σκεφτεί καθόλου, δέχτηκε αυτή την προσφορά. Αδελφοί αγαπητοί, στις μέρες μας οι προσφορές είναι ποικίλες, είναι άπιαστες οι προσφορές του διαβόλου. Ποικίλες, άπιαστες, αυτά που δεν μπορείς ποτέ να καταφέρεις. Οι προσφορές είναι όμορφες, τυλιγμένες σε ωραίο περιτύλιγμα, που όμως εάν ο άνθρωπος δεν είναι προσεκτικός ιδιαίτερα, τότε έπαθε ζημιά. Είτε στο προσωπικό επίπεδο, είτε στο επαγγελματικό επίπεδο, είτε στο οικογενειακό επίπεδο, είτε ακόμη στο εκκλησιαστικό επίπεδο, είτε στο κοινωνικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια της ζωής σου, ο διάβολος γνωρίζει τις επιθυμίες σου πολύ καλά και έχει μία όμορφη προσφορά που θα σε οδηγήσει στην καταστροφή. Και αυτές οι προσφορές θα πολλαπλασιάζονται και θα είναι και πολύ κατάλληλα προσαρμοσμένες για το δικό σου χαρακτήρα, για τη δική σου ζωή. Γι' αυτό και όταν του είπαν του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τον ρώτησαν οι μαθητές, τώρα πλησιάζει το τέλος των αιώνων. Η απάντησή του για αυτούς, αλλά για μας ιδιαίτερα, είναι βλέπετε μην σας πλανήσει κάποιος. Βλέπετε μην πλανηθείτε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο διάβολος αγωνίζεται να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Πώς την πλανάει? Το κηρύττουμε, το ακούμε. Αλλά σήμερα είναι ανάγκη να σκεφτούμε ότι κινδυνεύουμε και εμείς καθένας ξεχωριστά από τη συγκεκριμένη πλάνη του διαβόλου. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει, απορρίψαντες παν βάρος και προσοχή και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Τι πρόσφερε ο Ιακώβ στον πεινασμένο Ισάφ ένα πιάτο φακής? Τι πρόσφερε στον πεινασμένο για τιμή και για δόξα ο διάβολος να βουθέ επικεφαλής του λαού? Και πολλές φορές εύκολα σκεφτόμαστε, μπορεί να είναι από το Θεό αυτό, μπορεί ο Θεός να μου το βρίσκει, να μου το βρει και να μου το δίνει. Και ακόμη πιο εύκολα τρώμε το δόλωμα και πέφτουμε στην παγίδα. Ακόμη πιο εύκολα δικαιολογούμεθα στον εαυτό μας. Ο Θεός μπορεί να μου το χαρίζει. Ο Θεός να ανεκρύβεται πίσω από αυτό. Και είναι και αλήθεια, γιατί και ο Θεός προσφέρει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε, να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και να διακρίνουμε. Γι' αυτό και ένα από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι διάκριση πνευμάτων. Να διακρίνουμε από πού προέρχεται αυτό. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος μου το προσφέρει αυτό? Ποιος κρύβεται πίσω από αυτό? Και η απόλυτη σιγουριά μας είναι η ταπείνωσή μας. Το όπλο, η άμυνα, η ταπείνωση. Εάν ταπεινωθείς σε οποιαδήποτε μεγάλη προσφορά του διαβόλου, θα σωθείς. Και αν ταπεινωθείς σε οποιαδήποτε μεγάλη προσφορά και έργο του Θεού, θα ευλογηθείς ακόμη πιο πολύ. Ταπεινός τι σημαίνει? Δεν μου αξίζει,
Περήφανος τι σημαίνει? Πιο πολλά θέλω. Για μένα είναι αυτό κατάλληλο. Γιατί? Γιατί έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Εκεί υπάρχει παγίδα βεβαία και ασφαλής. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προτρέπει πάντοτε. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου, γιατί εκεί που έχει σημασία είναι να σε υψώσει ο Θεός. Και δεν πρόκειται να σε υψώσει ο Θεός αν εσύ δεν ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό. Σε κάθε περίσταση, σε κάθε περίπτωση. Ο άνθρωπος όμως που θεωρεί τον εαυτό του σημαντικό και ότι του αξίζουν πολλά, χωρίς να διερευνά από ποιον προέρχεται με διάκριση, εξάπαντος πάρα πολύ εύκολα θα παγιδευτεί και δεν θα γλιτώσει. Εξάπαντος. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή, πήγαινε να σώσει το λαό Ισραήλ, λέει δεν κάνω. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Δεν κάνω. Διάλεξε άλλον, είναι βραδίγλωσσος, βραδίστομος. Βρες κάποιον άλλον, δεν κάνω εγώ. Γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός. Κι όλοι οι άνθρωποι του Θεού ομολογούν, δεν κάνω. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε. Για σκεφτείτε τι εύκολα ο Ναβουθέ θα είχε γλιτώσει την παγίδα. Εγώ επικεφαλής, για ποιο λόγο? Επικεφαλής του λαού εγώ, για ποιο λόγο? Βάλε κάποιον άλλον, τόσοι άλλοι είναι πολύ καλύτεροι από μένα. Τόσοι άλλοι. Γιατί εμένα? Και ο διάβολος θα τρίζε τα δόντια του. Θα θύμωνε, αλλά δεν μπορούσε να σου κάνει τίποτα. Δεν θα μπορούσε να κάνει το παραμικρό στον Ναβουθέ. Τώρα όμως έδωσε το δόλωμα, τον έπιασε η φάκα, πέθανε ο Ναβουθέ. Ποιος Ναβουθέ? Ο φοβούμενος τον Θεό. Θριάμβευσε. Ποιος? Η Εζάβελ. Γιατί και αυτή η στάση έχει συνέπειες και αλλού. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Διαβάζω. Και ο Κύριος σε πρόφερε κατά αυτού την απόφαση ταύτην και είδον χθες τα αίματα του Ναβουθέ και τα αίματα των ιών αυτού, λέγει Κύριος, και λοιπά. Δεν σκότωσε μόνο τον Ναβουθέ ο Αχάβ, σκότωσε και τα παιδιά του. Και τα παιδιά του ήταν κληρονόμοι. Άρα έπρεπε να εξαφανίσει και τους κληρονόμους. Καταστροφή σε έναν άνθρωπο φοβούμενον το Θεό. Καταστροφή σε έναν άνθρωπο πιστό. Καταστροφή σε αυτόν και στα παιδιά του. Σε αυτόν και στην οικογένειά του. Γιατί? Γιατί πήρε κάτι που δεν ήταν δικό του, που του το πρόσφερε εν τέχνος, με πανουργία μεγάλη, ο διάβολος, και αυτός χάρηκε και το πήρε. Τι θα έπρεπε να κάνει? Αν μη τι άλλο, να προσευχηθεί και να πει στην προσφορά αυτή, δεν μου αξίζει, δεν είμαι ο κατάλληλος, δεν θέλω αυτή την τιμή, δεν θέλω αυτή την εξουσία, δεν θέλω αυτή τη δόξα. Εγώ θέλω να κάθομαι σε μια γωνιά να βλέπω τη δόξα του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί. Και αυτό ας το πάρουμε σαν μήνυμα ουράνιο. Ο Θεός θέλει να κάθεσαι σε μια γωνιά πίσω για να βλέψεις τη δόξα του Θεού μπροστά σου. Και όχι
να κάθεσαι μπροστά για να απολαμβάνεις τη δόξα τη δική σου. Ο Θεός δεν δίνει τη δόξα του σε κανέναν. Σε κανέναν. Ο Θεός ελεεί αυτούς που δεν αξίζουν. Ευλογεί εις δόξαν του ονόματός του. Κάνει χάρη να σωθεί ο ταπεινός άνθρωπος. Κλείνοντας, η ψυχή σου βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Αμήν. Το συνειδητοποιούμε αυτό. Η ψυχή μου, η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Κανένας δεν είναι απειρόβλητος από τα βέλη του εχθρού τα περιπυρωμένα. Κανένας δεν συνθηκολογεί με το διάβολο, γιατί ο διάβολος δεν συνθηκολογεί με κανέναν. Κανένας. Είναι ο αντίδικός μας, ο οποίος είναι έτοιμος να καταπιεί κάθε έναν, περισσότερο δε τους εκλεκτούς, σαν τον Αβουδέ. Και το κατάφερε. Γιατί ο Ναβουθέ δεν είχε διαβάσει όπως εμείς μια ιστορία σαν του Ναβουθέ, να καταλάβει όπως καταλαβαίνουμε εμείς ότι αυτός που δέχεται την προσφορά χωρίς να προσεύχεται, χωρίς να εξετάζει και χαίρεται όταν τον τιμούν οι άλλοι, το επαναλαμβάνω, χαίρεται όταν τον τιμούν οι άλλοι, χαίρεται όταν τον υψώνουν οι άλλοι, αυτός βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Ο Θεός να μας φυλάει. Εμείς αδερφοί έχουμε μία χαρά, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο, την παρουσία του Θεού, τη χάρη του Θεού, την οποία ξέρουμε ότι την απολαμβάνουμε και θα συνεχίζουμε να την απολαμβάνουμε όταν λέμε όχι εγώ, ο άλλος. Ή όπως ο Παύλος, όχι εγώ, η χάρη του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προβάλλει τον εαυτό του, χάνει τον εαυτό του. Όταν προβάλλει τον Χριστό, κρύβοντας τον εαυτό του, σώζει τον εαυτό του και δοξάζεται ο Χριστός. Ο Θεός να μας φυλάει. Η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο, γιατί υπάρχει ο αντίδικός μας ο διάβολος με τις προσφορές του, με τις παγίδες του, με τα δολώματά του, τα εξαίσια, με την πανουργία του, και μόνο η χάρις του Θεού θα μας σώσει. Και η χάρις του Θεού θα μας σώζει όταν εμείς ταπεινωνόμαστε για να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού. Αμήν.